Από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο πέφτει επίσημα η αυλαία της προεκλογικής περιόδου απόψε. Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν το κάλεσμα στους ψηφοφόρους για συμμετοχή στις εκλογές της Κυριακής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που απόψε το βράδυ μιλάει στην Αθήνα, αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στην ανάγκη για αυτοδύναμη νέα δημοκρατία από την λαϊκή ετοιμιγορία της Κυριακής. Η κάλπη, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδεια. Το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου δεν προσμετράται στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Αυτό νομίζω ότι είναι το πραγματικό ζητούμενο των εκλογών. Μια άνετη, μια λειτουργική πλειοψηφία. Για μια ασφαλή, για μια λειτουργική αυτοδύναμη. Σας είπα, πριν στην προηγούμενη Βουλή είχαμε 158 βουλευτές, καταλήξαμε τελικά με 156. Ήταν μια λειτουργική και ασφαλής πλειοψηφία. Δεν χρειαζόμαστε κατά ανάγκη κάτι παραπάνω, ούτε και θα έλεγα ότι θα ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσουμε καλά. Σίγουρα δεν θα ήθελα μια πλειοψηφία του ενός βουλευτή ή των δύο βουλευτών. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του κόμματος στο Σύνταγμα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική επιλογή που μπορεί να ανατρέψει τον καταστροφικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη επιλογή που τον αποτρέπει είναι η αποφασιστική ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να μην έχει λευκή επιταγή τη Δευτέρα ο κύριος Μητσοτάκης. Καλούμε και κάθε πολίτη, παρά την κούραση 2 εκλογικών αναμετρήσεων, να προσέλθει στις κάλπες, να μην βγάλει από το λογαριασμό της δημοκρατίας την ψήφο του, γιατί η ψήφος που αφαιρείται από την κάλπη της δημοκρατίας προστίθεται αυτομάτως στην κάλπη της νέας δημοκρατίας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η προεκλογική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρεται και στην υπόθεση Μάτζιο, που δέχεται σκληρή κριτική. Για να μην συνεχίζουμε αυτό το ανήθικο παιχνίδι αποδόμησης ενός νέου ανθρώπου εργαζόμενου που εργάζεται σε μια εταιρεία με πολλούς δικηγόρους, που κάνει μία πράξη δικηγορική. Συγκρίνεται λοιπόν αυτό με τον μπάτσε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μιλάει για κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, με την ίδια λογική πρέπει να έχει ήδη από το πολιτικό σύστημα, που ψήφισε να παραδοθούν 90 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια των τραπεζών στα φαντς. Η αυλαία της προεκλογικής περίοδου πέφτει απόψε και για τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων. Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση του Μητσοτάκη θα υπάρχει μια 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Η κάλπη της 25ης Ιούνιου θα είναι πράγματι άδεια. Και για να είναι δυνατός ο λαός, θα πρέπει να γεμίσει με τα κόκκινα ψηφοδέλτια της ελπίδας. Σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια και την αγορά, δεν χρειάζεται να κάνει κανείς αντιπολίτευση τον κύριο Πρωθυπουργό, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Ας απευθυνθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στον κύριο Δένδια, ο οποίος επεσήμανε ότι ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά και ότι η ακρίβεια καλπάζει.